έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Και θα διαβάσουμε τη σελίδα 784, το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο του Δανιήλ του Προφήτου. Σελίδα λοιπόν 784, Δανιήλ ο Προφήτης και το πρώτο κεφάλαιο. Συνέχεια τη σειρά των μαθημάτων μας, σχέδιο, το σχέδιο και το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωακήμ βασιλέως του Ιούδα ήλθε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος σε Ιερουσαλήμ και πολιόρκησεν αυτήν. Και παρέδωκεν κύριος εις την χείραν αυτού τον Ιωακήμ βασιλέα του Ιούδα και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού και έφερεν αυτά εις γήν Σεναάρ εις τον οίκον του Θεού αυτού και εισήγαγε τα σκεύη στο θησαυροφυλάκιον του Θεού αυτού. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Ασφενάζ τον αρχιευνούχον αυτού να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσκους μη έχοντας μηδέν αμόμων και ωραίους στην όψιν και νοήμονες εν πάση σοφία και ειδήμονας πάσης γνώσεως και έχοντες φρόνησιν και δυναμένους να ίστανται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων. Και τι έταξεν σε αυτούς ο βασιλεύς καθημερινή μερίδα από των βασιλικών εδεσμάτων και από του ίνου τον οποίον αυτός έπινε. Και αφού ανατραφώσει τρία έτη να ίστανται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως. Μεταξύ όλων τούτων ήσαν εκ των ιών Ιούδα, Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκε ονόματα και τον μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, τον δε Ανανίαν Σεδράχ, τον δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρία Ναυδενεγώ. Αλλά ο Δανιήλ έβαλε εν την καρδία αυτού να μην μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε. Δια τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μην μιανθεί. Και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να ευρει χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Και είπεν ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ: «Εγώ φοβούμαι τον Κύριόν μου τον βασιλέως της διέταξης το φαγητό σας και το ποτό σας, μήποτε ήδη τα πρόσωπά σας κυθροπότερα παρά των νεανίσκων των συνομιλίκων σας και ενοχοποιήστε την κεφαλή μου στον βασιλέα». Και είπε ο Δανιήλ προς τον Αμελσάρ, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησεν επί τον Δανιήλ, τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν. «Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 ημέρες και ας δωδώσιν εις ημάς όσπρια να τρώγομεν και είδωρ να πίνομεν. Έπειτα ας θεωρηθώσιν τα πρόσωπα ημών ενώπιόν σου και το πρόσωπο των νεανίσκων ή την εστρόγουση από των εδεσμάτων του βασιλέως. Και όπως είδεις κάμε με τους δούλους σου». Και εισήκουσεν αυτόν εις τούτο το πράγμα και δοκίμασεν αυτούς 10 ημέρες. Και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπα αυτών εμφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις την σάρκα παρά πάντων των νεανίσκων ή την έτρωγον τα εδέσματα του βασιλέως. Και αφήρει ο Αμελσάρ το φαγητόν αυτών και τον ίνων τον οποίον έπρεπε να πίνωσει και έδιδεν εις αυτούς όσπρια. Και εις τους 4 τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν. Και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Και εν το τέλη των ημερών, ότε ο βασιλεύς είπε να εισάξωσιν αυτούς ο αργιευνούχος, εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσορ και λάλησε με ταυτόν ο βασιλεύς και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία και ίσταντο ενώπιον του βασιλέως. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως περί της οποίας ο βασιλεύς ρώτησεν αυτούς, έβρικεν αυτούς δεκαπλασίως καλυτέρους παραπάντας τους μάγους και επαϊδούς όσοι ήσαν εν παντί το βασιλείο αυτού. Και διέμενε ο Δανιήλ ούτως έως του πρώτου έτους κύρου του βασιλέως. Αμήν. Είναι γεγραμμένο αδελφοί και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι εν τεσσεσκάτες ημέρες θέλουν συλληφθεί καιροί κακοί γιατί οι άνθρωποι θα είναι κατεξοχήν άπιστοι, άθεοι, ανίεροι, ανώσιοι και χωρίς κανένα φόβο Θεού αλλά και χωρίς καμία γνώση Θεού. Γι' αυτό και οι καιροί θα είναι κακοί. Ανάμεσα όμως σε αυτούς τους όλους τους ανθρώπους όπου οι καιροί θα είναι κακοί υπάρχουν και άνθρωποι, υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού όπου είναι άνθρωποι που δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν και ο Θεός έδωσε σε αυτούς εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού,
είναι αναγεννημένοι, έχουν στα χέρια τους το Λόγο του Θεού, έχουνε, ζητάνε και έχουνε λάβει το Πνεύμα το Άγιο και ιδιαιτέρως θεωρούνται και είναι λαός του Θεού και ο Θεός είναι ο Κύριός τους και ο Θεός τους. Παρόμοια περίσταση υπήρχε τότε όταν εχμαλωτίστηκαν όλοι οι Ισραηλίτες και βρέθηκαν εξόριστοι, εχμαλωτισμένοι στη γη της Βαβυλώνος και η αλήθεια είναι ότι οι καιροί που έρχονταν μπροστά τους ήταν πολύ κακοί. Εχμάλωτοι, δυστυχισμένοι, κάτω από δεσμά, κάτω από εξουσία, κάτω από δουλεία. Όμως ανάμεσα σε όλους αυτούς κάποιοι διεκρίθησαν και αυτούς τους κάλεσε ο Ναβουχοδονόσορ να σταθούν και να λάβουν γνώση και σπουδή των γραμμάτων της Βαβυλώνας. Από όλους αυτούς όμως διακρίθησαν τέσσερις. Διακρίθη ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας. Και διακρίθησαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σε αυτούς πια καιροί κακοί δεν υπήρχαν. Απέκτησαν ανθρωπίνως λαλό έντονη προσωπικότητα, κέρδισαν τον σεβασμό όλων των ανθρώπων, τους ύψωσαν οι άνθρωποι, τους έβαλαν σε πολύ καλά αξιώματα, διεκρίθησαν και όλο αυτό γιατί? Γιατί ο Θεός έδωκε εις αυτούς τους τέσσερις γνώση να γνωρίζουν πράγματα που δεν γνώριζαν οι άλλοι άνθρωποι. Έδωσε ο Θεός σε αυτούς σύνεσιν εις πάσαν νόησιν, εις πάσαν μάθησιν, ώστε όχι μόνο να γνωρίζουν τα πράγματα, αλλά να έχουν και αντίληψη, να μπορούν να μαθαίνουν εύκολα, γρήγορα και πολλά πράγματα. Έδωσε σε αυτούς σοφία, να μπορούν να διαχειρίζονται με τρόπο τέλειο τη γνώση και τη μάθηση που τους χάρισε ο Θεός. Και πέραν τούτων, ιδιαίτερα και ειδικότερα στο Δανιήλ, ο Θεός έδωσε και πνευματικά χαρίσματα, αποκάλυψη, εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Για αυτά τα παιδιά, για αυτούς τους νέους ανθρώπους, οι καιροί οι κακοί είναι μακριά. Αντιθέτως, μέσα σε όλο το κακό που συμβαίνει την εποχή εκείνη, για αυτά τα τέσσερα παιδιά τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Οι άνθρωποι τους παραδέχονται, τους αποδέχονται, τους συστήνουν, τους υψώνουν και τους δίδεται και μάλιστα η ευκαιρία στη συνέχεια, όπως γνωρίζουμε από το βιβλίο του Δανιήλ, με τη σοφία που έχουν, με τη γνώση που έχουν και με τη μάθηση που έχουν, να δοξάζεται και ο Κύριός τους και ο Θεός τους. Αυτό είναι κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους εμάς, ανεξαρτήτως ηλικίας, βεβαίως για τα παιδιά, αλλά και για όλους εμάς. Ο Θεός να κάνει χάρη και να μας δίνει όπου πηγαίνουμε και όπου περπατάμε και όπου βρισκόμαστε γνώση των πραγμάτων, δηλαδή να γνωρίζουμε την αιτία των πραγμάτων και την εξέλιξη των πραγμάτων, ο Θεός να μας δίνει σύνεση να μαθαίνουμε εύκολα και γρήγορα πολλά πράγματα απαραίτητα για τη ζωή μας, αλλά και χαρακτηριστικά στοιχεία που θα προκαλούν τον θαυμασμό αλλά και το σεβασμό των άλλων ανθρώπων, και τέλος σοφία ιδιαίτερη να διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα δώρα τα οποία ο Θεός μας δίνει.
Και ανάμεσα, όπως είπαμε, από τους πολλούς που εξέλεξε ο αρχιευνούχος, βρέθηκαν λίγοι, οι τέσσερις, και ανάμεσα στους τέσσερις ένας, ο Δανιήλ, στον οποίο ο Θεός εκτός από όλα αυτά του έδωσε και αποκάλυψη. Είναι άνθρωποι που συστήνονται, που υψώνονται, που αποκαλύπτονται, που φανερώνονται μέσα στο λαό του Θεού και μέσα στους ανθρώπους, και η αιτία των πραγμάτων είναι ο Θεός. Και βέβαια αυτό δεν είναι κάτι περίεργο, ούτε παράξενο. Είναι κάτι που το βλέπουμε. Ο Λόγος του Θεού λέει «πολλοί και κλειμένοι, ολίγοι εκλεκτοί». Από τους ολίγους εκλεκτούς εκλέγει ο Θεός κάποιους για μαθητές του, από τους μαθητές του εκλέγει κάποιους για αποστόλους, από τους αποστόλους εκλέγει κάποιους να είναι πολύ κοντά του, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, και από αυτούς τους τρεις εκλέγει κάποιον, τον Ιωάννη, τον οποίο καθιστά σφόδρα αγαπητό, είναι αυτός που τον έχει στον κόλπο του και είναι αυτός τον οποίο αποκαλύπτει ο Θεός μέχρι και την αποκάλυψη του Ιωάννου. Από όλους τους άλλους, πολλοί εργάστηκαν για τον Κύριο, αλλά έναν, τον Απόστολο Παύλο, τον εξέλεξε, του δώσε σοφία και σύνεση και τον χρησιμοποίησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Όπως χρησιμοποίησε και τον Δανιήλ και τους τρεις παιδες. Και αυτό το βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, και μέσα στον κόσμο, ακόμη και μέσα στην Εκκλησία, στις Εκκλησίες. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους, ο Θεός να τους αποκαλύπτει και να τους φανερώνει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Και το ερώτημα, γιατί είναι ερώτημα ισχάτων ημερών, είναι ερώτημα σχεδίου και έργου Θεού, είναι γιατί. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, είναι δίκαιος. Τι είναι όμως αυτό που κάνει το Θεό να ξεχωρίζει τους ανθρώπους? Και εμείς το θέλουμε αυτό και σαν άτομα, όχι γιατί ενδιαφερόμεθα για την προβολή μας, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί τότε δεν θα έχουμε κανένα καλό αποτέλεσμα, αλλά γιατί ενδιαφερόμεθα να εργαζόμαστε στο έργο του Θεού, αλλά ιδιαιτέρως να μας χρησιμοποιεί ο Θεός στο έργο το δικό Του. Ενδιαφερόμεθα λοιπόν σαν άτομα, ενδιαφερόμεθα σαν οικογένειες και ενδιαφερόμεθα και σαν Εκκλησία. Εφόσον ο Θεός συνηθίζει και ευαρεστείται και δοξάζεται με το να διακρίνει κάποιους ανθρώπους, εμείς λέμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι θέλουμε και εμείς. Και η ερώτηση είναι αμήν, αδερφοί? Θέλουμε και εμείς. Αμήν. Και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν Εκκλησία και σαν Εκκλησία της Ελλάδος και ό,τι άλλο θέλει ο Θεός. Γιατί το θέλουμε αυτό? Όχι για την προσωπική προβολή, γιατί ξέρουμε ότι αν έχουμε μια τέτοια επιθυμία θα γκρεμίσουμε, γιατί είναι επιθυμία υπερηφάνειας και πνεύματος όχι του Χριστού αλλά του κόσμου. Αλλά εμείς το θέλουμε γιατί μέσα από τέτοιους ανθρώπους δοξάζεται ο Θεός. Πριν όμως φτάσουμε στο γιατί, θα δούμε και τις συνέπειες. Γιατί αυτά τα τέσσερα παιδιά πράγματι τα εξέλεξε ο Θεός, πράγματι τους έδωσε γνώση και σύνεση προς μάθηση και σοφία και αποκάλυψη Θεού στον Δανιήλ, αλλά αυτά τα παιδιά και ιδιαίτερα ο Δανιήλ το υπόλοιπο της ζωής τους ευλογούμενα, υψούμενα, προβαλόμενα από το Θεό για τη δόξα του, ήταν και ιδιαιτέρως ταλαιπωρούμενα, δοκιμαζόμενα άτομα. Θυμάστε πολύ καλά, απλώς την αναφέρω, την ιστορία των τριών αυτών νέων ανθρώπων που τους έριξε ο Ναβουχοδονόσορ στην Κάμινο, γιατί δεν προσκύνησαν την εικόνα του και τον βασιλιά,
και τους θεούς του. Θυμάστε τον Δανίλ πόσες φορές τον δοκίμασε ο Θεός, μέχρι και μια ολόκληρη νύχτα πέρασε παρέα μέσα σε ένα λάκκο με λιοντάρια πεινασμένα. Ακόμη έφτασαν να το συλλάβουν και τους τέσσερις, ενώ ήταν νέα παιδιά ακόμη, για να τους θανατώσουν, επειδή με παράλογο τρόπο ο Ναβουχοδονόσορ ζήταγε από όλους και από αυτούς, από όλους τους σοφούς του και τους επαϊδούς του, αλλά και από αυτούς τους τέσσερις, να του πούνε το ενύπνιο που είδε, αλλά και την ερμηνεία του ενύπνιου. Παιδεύει λοιπόν ο Θεός τα παιδιά του που αγαπάει, αλλά μαστιγώνει τους δούλους, τους υιούς, τους οποίους παραδέχεται. Εάν λοιπόν το θέλουμε αυτό, πρέπει να έχουμε επίγνωση του τι ζητάμε. Να μην μας πει ο Κύριος δεν εξεύρεται τι ζητείτε. Ότι ναι μεν είναι άνθρωποι ιδιαίτεροι μέσα από τους οποίους δοξάζεται ο Θεός, αλλά συνήθως δοξάζεται ο Θεός μέσα από τις ταλαιπωρίες αυτών των ιδιαίτερων ανθρώπων. Άρα λοιπόν κάθε ένας από εμάς μπορεί να πει σήμερα θέλω ή δεν θέλω. Πριν όμως πάλι πούμε θέλω ή δεν θέλω, καλό είναι μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε γιατί ο Θεός σε αυτούς τους λίγους, τους ελάχιστους, σε αυτούς που διάλεξε από τους πολλούς λίγους και από τους λίγους ελάχιστους και από τους ελάχιστους έναν, τι βρήκε σε αυτούς και συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και ο Λόγος του Θεού λέει μία πρόταση. Αλλά ο Δανιήλ έβαλε εν την καρδία του να μην μειανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε. Έβαλε στην καρδιά του να κάνει κάτι που αρέσει πολύ στο Θεό. Να περιφρονήσει τις προτάσεις, τις προσφορές της Βαβυλώνας αλλά και του βασιλιά της Βαβυλώνας, του κόσμου αλλά και του άρχοντα του κόσμου τούτου. Να τις περιφρονήσει με όλη του την καρδιά. Αλλά και αυτό δεν είναι κάτι που δεν χρειάζεται περισσότερη ερμηνεία από το Θεό. Γιατί ο Δανιήλ έβαλε στην καρδιά του και δεν έβαλαν οι άλλοι τρεις? Γιατί έβαλε ο Δανιήλ στην καρδιά του, το είπε στον αρχιευνούχο και βρήκε χάρη από αυτόν, ανέθεσε ο αρχιευνούχος τον Αλμερσάρ στους τέσσερις, το είπε και στους τέσσερις, πίστηκαν οι τέσσερις και οι τέσσερις εξετέλεσαν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Τον αγιασμό και την αφιέρωση και την περιφρόνηση του κόσμου τούτου και των προσφορών του κόσμου τούτου. Όμως, γιατί ο Θεός έδωσε τη δυνατότητα, την ικανότητα και να το σκεφτεί ο Δανιήλ και να το εκτελέσει? Γιατί βρήκε μία καρδιά ετοιμασμένη, μία καρδιά καθαρή, που αυτό είναι και το μήνυμα σήμερα, να φτιάξουμε, δηλαδή να μας φτιάξει ο Θεός μία καρδιά σαν του Δανιήλ, που να μπορεί να σκέφτεται το ευάρεστο εις το Θεόν κάθε στιγμή, αλλά και να μπορεί να το εκτελεί το ευάρεστο εις το Θεόν, για να μπορέσει ο Θεός να δημιουργήσει τέτοιους σπάνιους ανθρώπους. Σπάνιους ανθρώπους. Δεν είναι συνηθισμένοι άνθρωποι, είναι σπάνιοι άνθρωποι, που όμως μέσα από αυτούς δοξάζεται ο Θεός. Και όλα ξεκίνησαν, αδερφοί, όταν ήθελα στο κάλαμο που έχουμε εκεί ένα μικρό χώρο να φυτέψω ένα σπάνιο δέντρο που μου άρεσε πολύ. Το λένε κουμκουάτ. Κουμκουάτ είναι κυρκυραϊκό. Το πήρα λοιπόν,
Το πλήρωσα ακριβά. Βρήκα έναν τόπο κατάλληλο. Το φύτεψα. Και τον πρώτο χρόνο το απέλαυσα. Ήταν καλό το χώμα, το πότιζα. Αυτό το δέντρο κάνει σχεδόν όλο το χρόνο καρπό. Ο δε καρπός είναι αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι γλυκοπικρόξινος. Αν μπορείτε, βρέστε το. Αλλά έτσι είναι. Είναι γλυκός, είναι πικρός και είναι και ξινός. Πώς αυτά είναι όλα μαζί, ελαντέ ο Θεός θα κάνει. Αλλά για μένα ήταν πολύτιμο αυτό. Την πρώτη χρονιά λοιπόν το απέλαυσα. Οι άλλοι δεν τους άρεσε και χαιρόμουν που δεν τους άρεσε. Και προσέξτε τα όλα αυτά όμως. Αυτά είναι μαθήματα που μου δώσε ο Θεός. Και θέλω να σας τα μεταβεί. Στους άλλους δεν άρεσε. Σε μένα όμως μου άρεσε πολύ ο καρπός. Σε κανέναν δεν άρεσε η επιλογή του Δανιήλ και των άλλων τριών να τρώνε όσπρια και νερό αντί τα εδέσματα. Ξέρετε τα ποιοι εδέσματα? Εδέσματα. Και κρασί του βασιλιά της Βαβυλώνας. Σε κανέναν δεν άρεσε. Μόνο στο Θεό άρεσε. Ο καρπός αυτό του δέντρου σε κανέναν δεν άρεσε. Επειδή μου άρεσε τόσο πολύ, έκοβα και έλεγα στα έγκονα και αν φάει ένα, το τρώγανε και το φτύνανε. Αν να φάει, δεν θέλω. Και τα τρώγα όλο μόνος μου. Και χαιρόμουν και απολάμβανα. Μα δεν ξέρετε πόσο πολύτιμο ήταν για μένα. Μόνο όμως σε μένα άρεσε. Σαν να μου έλεγε ο Θεός, μόνο σε εμένα θέλω να αρέσεις. Ο Δανιήλ, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό, μόνο στο Θεό άρεσε. Ούτε στους φίλους τους, μα χαζοί είναι αυτοί. Και δεν τρώνε τα σουβλιστά, τα ψητά, τα αρνιά, τα μοσχάρια, τα εδέσματα και δεν πίνουν αυτό το υπέροχο κρασί. Και προτιμούν όσπρια και νερό. Αλλά αυτοί αρέσουν στο Θεό, όπως εμένα άρεσε αυτό το δέντρο. Όμως πέρασε ο πρώτος χρόνος και ενώ το φρόντιζα, το πότιζα, αυτό είναι ένα δέντρο που θέλει μόνο νερό. Ούτε λιπάσματα, ούτε τίποτα, σχεδόν μόνο νερό. Και καλό χωράφι. Θέλει καλή τροφή και καλή πόση. Όμως, εκεί που το είχα φυτέψει στο περιβάλλον εκείνο, δίπλα, ήταν τα λίμματα του σπιτιού. Συγγνώμη για την έκφραση, ο βόθρος του σπιτιού. Και πέρασε στο δέντρο. Το δέντρο δεν ξεράθηκε, αλλά μαράθηκε. Δεν ξεράθηκε, αλλά δεν έκανε καρπό. Μαράζωσε. Και το πολύτιμο δέντρο για μένα ήταν άχρηστο πια. Και από εκεί και πέρα πια μπαίνουμε στο θέλημα του Θεού. Ο Δανιήλ ήταν εξαιρετικός και παρέμεινε εξαιρετικός. Γιατί? Γιατί πρώτον ήταν καλή γη. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που διαφερόταν για το θέλημα του Θεού. Για το Λόγο του Θεού. Για την υπακοή του Λόγου του Θεού. Και οι άλλοι τρεις. Με αποτέλεσμα να θυσιάσει κάθε προσφορά. Τα θυσίαζε. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά ευάρεστος στο Θεό. Ό,τι μόλυνε την καρδιά του, το καθάριζε. Ήθελε η καρδιά του να είναι καθαρή. Γι' αυτό και μπόρεσε ο Θεός να φυτέψει στην καρδιά του ένα σπάνιο δούλο του. Σπάνιο δούλο του. Μοναδικό. Σφόδρα αγαπητέ δούλε, με αποκαλύψεις, με φανερώσεις, με υψώσεις, με ευλογίες. Έναν εκπληκτικό άνθρωπο. Φύτεψε μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου έναν υπέροχο, σπάνιο, μοναδικό θα έλεγα, δούλο του. Γιατί η καρδιά του ήταν πάντα καθαρή και η καρδιά του ήταν πάντα καθαρή γιατί ο Δανιήλ
ενδιαφερότανε για το θέλημα του Θεού, μετανοούσε, επέστρεφε και είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Αυτοί θα ζουν, αυτοί θα βλέπουν το Θεό. Αλλά η καθαρή καρδιά δεν είναι αποτέλεσμα, αδελφοί αγαπητοί, μιας στιγμής, μιας στιγμιαίας μετάνοιας. Καθαρή καρδιά είναι διαδικασία. Για να καθαρίσεις την καρδιά σου είναι μία διαδικασία. Συγκεκριμένη, προσδιορισμένη από το Λόγο του Θεού ακριβώς. Πρώτον, τι μολύνει την καρδιά του ανθρώπου? Πίκρα, ζήλια, φθόνος, έργα σαρκός. Και πώς δημιουργούνται? Εάν η σχέση μας με τους αδελφούς μας πρώτον δεν είναι καλές. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εάν έχεις κάτι με τον αδελφό σου, πήγαινε τακτοποιήσου, και αν έχεις αντίδικο, πήγαινε φιλιό σου. Υπάρχει κάτι με τον αδελφό σου που σε χωρίζει? Πήγαινε βρέστα. Φτιάξε, τακτοποίησε τη σχέση σου με όλα τα αδέλφια σου. Έχεις αντιδίκους? Πήγαινε συμφιλιό σου. Και ύστερα να πας το δώρο σου στο Θεό. Καθάρισε δηλαδή την καρδιά σου. Άρα τακτοποίησε τη σχέση σου με τους ανθρώπους, τους αδελφούς σου και τους άλλους. Βρες τρόπο. Τουλάχιστον το αφημών. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιατί αν οι άλλοι δεν συμφωνούν, δεν θέλουν να τα βρείτε ή δεν θέλουν να φιλιώσετε, τότε δεν είναι δικό σου θέμα, αλλά είναι του Κυρίου. Τα αφήνεις στο Θεό πια. Δικό σου θέμα είναι να προσπαθήσεις με ειλικρίνεια. Μέσα σε αυτή την προσπάθειά σου δεύτερον είναι να συγχωρήσεις. Γιατί αν δεν συγχωρήσετε με όλη σας την καρδιά τα πτέσματα των αδελφών σας, ούτε ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα πτέσματα τα δικά σας και τις αμαρτίες τις δικές σας. Άρα απαραίτητη την προϋπόθεση δεύτερον, συγχώρεση. Και βέβαια η συγχώρεση για να έρθει αληθινά πρέπει να προϋπάρχει αγάπη. Δηλαδή να αγαπάς τον αδελφό, τον εχθρό σου, να αγαπάς αυτόν που σε μισεί, αυτόν που σε καταράτε και αυτόν που σε κακοποιεί κιόλας. Σου κάνει κακό. Αγαπάς και να προσεύχεσαι και να αγαθοποιείς. Απαραίτητο. Και τον αδελφό σου να τον αγαπάς όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και αν δεν μπορείς, ζήτα βοήθεια από τον Θεό. Βοήθαμε Θεέ μου. Γιατί πράγματι δεν μπορούμε. Και τότε ο Θεός θα σου πει, ό,τι δεν μπορείς μην το κάνεις, θα το κάνω εγώ. Αλλά αυτό που εσύ μπορείς, φρόντιζε να το κάνεις. Και τότε μπορεί να μην είσαι εκτελεστής του Λόγου του Θεού, αλλά σίγουρα είσαι εκτελεστής του έργου που θέλει ο Θεός. Αφού λοιπόν είναι αγώνας αυτός, μερικές φορές και μακρόχρονος αγώνας, εκ πείρας σας λέω. Δεν είναι εύκολο να αγαπήσεις αυτόν που σε βλάπτει. Μόνο όταν τον δικαιολογήσεις και κάνει χάρη ο Θεός στην καρδιά σου τη μαλακώση, σου χαρίσει συντετριμένη καρδιά, τότε πράγματι μπορείς. Αλλά όχι εσύ, ο Θεός. Όταν σου χαρίσει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, τότε πράγματι μπορείς να ταπεινωθείς και να ζητήσεις συγγνώμη και να συγχωρήσεις και να ζητήσεις συγγνώμη. Διαδικασία, αγώνας, αλλά αγώνας καλός. Το δεύτερον, θα τα βρεις με τον εαυτό σου. Μη θεωρείς τον εαυτό σου ότι είναι σοφός και μεγάλος και σπουδαίος, γιατί κάνεις λάθος. Μην νομίζεις ότι στέκεσαι, γιατί πρόκειται να πέσεις. Αλλά μην νομίσεις κιόλας ότι σε έχει απορρίψει ο Θεός. Σ' αγαπάει ο Θεός. Με τις αδυναμίες σου, με τα λάθη σου, σ' αγαπάει ο Θεός. Και μάλιστα με αγάπη σε αιώνια, και απόδειξη είναι ότι σε έχει ηλκύσει με έλεος και είσαι σήμερα στην εκκλησία του. Απόδειξη είναι ότι ο Χριστός πέθανε για σένα. Μα αγαπάει ο Θεός, γι' αυτό μην τον κατακρίνεις και μην αφήνεις την καρδιά σου να σε κατακρίνει, γιατί αν αφήνουμε την καρδιά μας να μας κατακρίνει, τότε
τότε δεν έχουμε παρησία προς το Θεό και ό,τι και αν ζητήσουμε δεν λαμβάνουμε. Αν όμως πούμε ότι ο Θεός είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας που μας κατακρίνει και ο Θεός, αν μας κατακρίνει ο Χριστός, μας υπερασπίζεται και έχισε το αίμα Του για μας, τότε έχουμε παρησία και ό,τι αν ζητήσουμε στον Πατέρα μας τον ουράνιο θα μας χαρίσει, γιατί πράττουμε τις εντολές Του και τα ευάρεστα εις Αυτόν. Το δεύτερο λοιπόν, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, ούτε να τον υψώνουμε ούτε να τον καταδικάζουμε. Το τρίτον και το σημαντικότερο, να τα βρούμε με το Θεό. Και θα τα βρεις με το Θεό στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Θα τα βρεις με το Θεό, γιατί ο Θεός θα σου αποκαλύπτει το θέλημά Του και εσύ θα ζητάς βοήθεια για να το εκτελείς. Θα τα βρεις με το Θεό στο ταμείο σου, γιατί ο Θεός θα σου αποκαλύπτεται και εσύ θα Τον δοξάζεις. Αυτή η καρδιά είναι καθαρή γη. Σε αυτήν ο Θεός μπορεί να φυτέψει. Όπως φύτεψα εγώ το πολύτιμο δέντρο. Και ο Θεός σε αυτή την καρδιά μπορεί να βάλει, έβαλε στην καρδιά του Δανίλ να μην μιένεται. Καθαρή καρδιά φύτεψε, τώρα όμως πρέπει να ανθίσει, πρέπει να καρποφορήσει αυτό. Γιατί μπορεί να φύτεψε, αλλά αν δεν καρποφορήσει, και μετά το δέντρο μου καρποφόρησε. Και καρποφόρησε γιατί? Γιατί έτρωγε καλά και έπινε καλά. Και αρχίζει να καρποφορεί ο Δανιήλ γιατί? Γιατί έτρωγε καλά, όχι τα εδέσματα, τα άσπρια. Και έπινε καλά, όχι κρασί αλλά νερό. Και τι είναι το καλά? Είναι αυτό που αρέσει το Θεό. Είναι το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Είναι το νόμιμο, αγωνίζεται και νομίμως αγωνίζεται και θα στεφανωθεί. Έτρωγε και έπινε καλά. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο, όχι λόγο Θεού, λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Και ο Δανίλη ήθελε να τρώει και το σώμα του και η ψυχή του, το σώμα του όσπρια και η ψυχή του το λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και να πίνει το σώμα του καθαρό νερό και η ψυχή του ζώντα, ύδατα, καθαρά και μόνο. Και μόνο. Ήθελε δηλαδή να τρώει μόνο το λόγο του Θεού, περιφρονώντας τα εδέσματα, και να πίνει μόνο από το Πνεύμα το Άγιο, περιφρονώντας τον ίνο του Βασιλέως. Και αυτό το δεντράκι μου, το οποίο το πρώτο χρόνο μεγάλωσε και θέργεψε και το απολάμβανα, απολάμβανα τους καρπούς του, έτρωγε από την αγαθή γη και έπινε από το νερό που εγώ πότιζα. Και ο Θεός θέλει να τρώμε την τροφή που μας δίνει ο Θεός, αλλά λόγω εξερχόμενων εκ του Θεού, όχι να είμαστε θεολόγοι, αλλά να είμαστε πιστοί χριστιανοί στο Λόγο Του. Όχι να σπουδάζουμε θεολογία, αλλά να μας σπουδάζει ο Χριστός το Λόγο Του. Ο Απόστολος Παύλος λέει, το Ευαγγέλιο λέει, το λαβά, δεν είναι δικό μου, είναι από το Θεό. Και εμείς θέλουμε το Ευαγγέλιο που τρώμε να είναι από το Θεό. Δεν θέλουμε να είναι άνθρωπος που μας το δίνει. Αλίμονό μας. Μα είναι καλός, είναι μορφωμένος. Είναι ψωμί μεταλλαγμένο. Ξέρετε τα μεταλλαγμένα ψωμιά? Δεν τρώγονται. Πατάτα μεταλλαγμένη. Κάνει κακό. Εμείς θέλουμε τη φυσική τροφή που έρχεται απευθείας από το στόμα του Θεού. Γι' αυτό δεν πηγαίνουμε σε ανθρώπους, αλλά πριν μπούμε στην εκκλησία, και ένας αδερφός μου το δίδαξε αυτό με τη ζωή του, πριν μπει, μπαίνει εκεί, γονατίζει, το κοίταγα καλά καλά, προσεύχεται και ύστερα έρχεται μέσα. Και λέω, Κύριε, μ' αρέσει αυτό.
Θέλω πριν μπω στην Εκκλησία να προσεύχομαι, να ταπεινώνουμε, να γονατίζω, να μου μιλάς εσύ. Και όχι να μου μιλάς, να με ταΐζεις εσύ για να αυξάνει την ψυχή μου. Και να με ποτίζεις εσύ για να ξεδιψάει η ψυχή μου. Αλλά μόνο τον Λόγο του Θεού εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού και μόνο το νερό του Πνεύματος του Αγίου εκ της πηγής που εξέρχεται εκ της πηγής των ζώντων υδάτων που είναι ο Χριστός. Και θα αυξάνουμε, θα αυξάνεις. Και θα πλησιάζεις να γίνεις σαν αυτό το ιδιαίτερο δέντρο το δικό μου, σαν αυτόν τον ιδιαίτερο δούλο του Θεού τον Δανιήλ και τους τρεις παιδες. Όμως υπάρχει και ένα τρίτο που είναι πολύ ύπουλο και επικίνδυνο. Ο βόθρος δίπλα, το περιβάλλον, το οποίο χωρίς να το καταλάβεις σε ποτίζει βρώμικο νερό. Το περιβάλλον του ανθρώπου. Η γη είναι αγαθή, αλλά δίπλα σε αυτή τη γη την αγαθή υπάρχει βόθρος. Το περιβάλλον μας, αδερφοί. Ποιο είναι το περιβάλλον το προσωπικό σου? Δηλαδή τι κάνεις όταν είσαι τελείως μόνος σου? Τι διαλέγεις? Όταν είσαι μόνος σου επιθυμείς και θέλεις να πας, παραδείγματος χάρη, να ανοίξεις την τηλεόραση, θα έρθουν άλλα νερά, βρώμικα. Και όταν το δέντρο είναι ευαίσθητο, θα μαραζώσει όπως το δικό μου δέντρο. Και όταν ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο είναι ευαίσθητο, θα μαραζώσει και δεν θα καρποφορήσεις. Πού πηγαίνεις στην προσωπική σου ζωή? Λες, θέλω να πάω μια βόλτα, να δω, που δεν είναι κακό, ένα θέατρο, ένα κινηματογράφο, αλλά δεν είναι το άριστο. Το δέντρο δεν ξεράθηκε, έχασε την ιδιαιτερότητά του. Εκεί είναι. Αλλά πάνω το βγάλω τώρα, γιατί το βλέπω και λυπάμαι. Έχασε την ιδιαιτερότητά του για την οποία το φύτεψα. Και αν παίρνουμε τροφές και νερά από περιβάλλον μολυσμένο, μπορεί να μην φαίνεται, να μην μιένεται τρώγοντας τα εδέσματα φανερά, αλλά ύπουλα από κάτω από τη γη. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Μολύνεται η τροφή, όχι φανερά, ύπουλα από κάτω. Στην προσωπική μας ζωή, όταν, όπως είπαμε, κοιτάμε λίγο προς τα έξω και δεν είμαστε απόλυτα αφιερωμένοι σε αυτό που ο Θεός μας θέλει. Όταν δεν προσέχουμε, δεν φροντίζουμε να μην έρχονται στις ρίζες μας βρώμικα νερά και βρώμικες τροφές. Όταν δεν κλεινόμαστε στην παρουσία του Θεού. Δεν θα πάμε σε μοναστήρι, δεν θα γίνουμε καλόγεροι, δεν θα αποξενωθούμε, δεν θα απομονωθούμε, αλλά θα φροντίζουμε με μεγάλη προσοχή τι τρώμε και τι πίνουμε, τι αφήνουμε να έρθει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας, τι αφήνουμε. Γιατί αν αφήσουμε, τότε τέλειωσε η ζητούμενη ιδιαιτερότητα. Ο Δανιήλ και οι τρεις έμειναν έτσι πως τους ήθελε ο Θεός. Με καρδιά καθαρή, τρέφονταν μόνο με όσπρια και νερό και δεν άφηναν τίποτα να μοιάνει τον αγιασμό τους. Τίποτα. Το αποτέλεσμα, σε λίγες μέρες ομορφότεροι και παχύτεροι. Το δεύτερο ωραίο σημείο. Τι σημαίνει ομορφότερη? Ομόρφινη η ζωή τους. Πάχυναν στην παρουσία του Θεού. Και δεν μιλάμε για
Εδώ έτσι μιλάει. Αλλά εμείς δεν μιλάμε για ομορφιά σάρκας ή φυσική, αλλά πια μιλάμε για ομορφιά πνευματική. Λάμπουνε. Τα λόγια τους είναι με χάρη και ηρτημένα με άλλας. Και είναι με χάρη γιατί ξέρουνε ότι τους ταπεινούς υψώνει ο Θεός και ξέρουνε να ταπεινώνονται. Ηρτημένα με άλλας, με πνεύμα Άγιο, και ξέρουνε ότι πρέπει να ζούνε μέσα στην ειρήνη του Θεού. Ο Θεός της ειρήνης είναι αυτός που θα τους αυξάνει. Δεν αφήνουν πόλεμοι και μάχες να μπαίνουν μέσα στην καρδιά τους. Δεν αφήνουν τα βρώμικα νερά της κατηγόριας, της κατάκρισης, της προσβολής, το κουτσομπολιό, που δεν είναι τα εδέσματα της Βαβυλώνος, αλλά είναι τα βρώμικα νερά του περιβάλλοντος. Δεν ακούνε, γαργαλιζόμενοι την ακοή, δεν ακούνε πράγματα που αρέσουν στη σάρκα, αλλά τα διώχνουν αυτά και θέλουν να ακούνε μόνο τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μόνο το Λόγο του Θεού. Είναι αποστηρωμένοι από κάθε μοιασμό. Όχι απομονωμένοι και αποξενωμένοι. Ο γιατρός που είναι στο λιμωδόν μπαίνει μέσα στους ασθενείς, αλλά φοράει γάντια, φοράει φόρμα, βάζει μάσκα, αλλά είναι μέσα. Δεν απομονώνεται, είναι χρήσιμος στους ασθενείς του. Αλλά προσέχει. Είναι πολύ προσεκτικός. Φοβάται μην κολλήσει. Μικρόβια, ιούς. Και ενώ είναι μέσα στους ασθενείς και μάλιστα μέσα στο λιμωδόν, στις χειρότερες αρρώστιες, δεν κολλάει ποτέ. Γιατί? Γιατί είναι προσεκτικός. Το περιβάλλον δεν τον φοβίζει, γιατί είναι προσεκτικός. Δεν αφήνει την καρδιά του να μολυνθεί. Δεν αφήνει την ψυχή του να αλλοιωθεί. Δεν αφήνει το περιβάλλον του, το βρώμικο, όποιο και να είναι αυτό, να μπει μέσα στις ρίζες της ψυχής του. Και το αποτέλεσμα, αυτό το δέντρο αυξάνει. Και από χρόνο σε χρόνο βγάζει πιο πολύ καρπό και πιο καλό καρπό. Και προχωράει μέσα σε καιρούς κακούς, ευωδούμενος, αυξανόμενος, δοξαζόμενος από το Θεό. Χρήσιμος στο έργο του Θεού, χρήσιμος στο Θεό και χρήσιμος στους ανθρώπους. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θέλεις αδελφέ μου, θέλεις αδελφή μου? Δεν είναι δύσκολο, και δεν είναι δύσκολο όχι γιατί μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, αλλά γιατί σήμερα μπορούμε να προσευχηθούμε και να πούμε, Κύριε, βοήθα μας. Βοήθα μας σε αυτές τις δύσκολες μέρες που έρχονται, σε αυτούς τους καιρούς τους κακούς, που οι άνθρωποι θα γίνονται όλο και χειρότεροι, όλο και χειρότεροι. Οι εκκλησίες θα γίνονται όλο και πιο κοσμικές, όλο και πιο σαρκικές, όλο και πιο ανθρώπινες, γιατί θα μπαίνουν μέσα τα βρώμικα νερά από κάτω και θα αρχίσουν οι εκκλησίες να χρησιμοποιούν μετά πράγματα τα οποία δεν είναι από το Ευαγγέλιο. Και να και τα όργανα, και να και οι μουσικές, και να και τα παντελόνια, και να και να βγάλουμε το μαντίλι, και δεν θα αρέσουμε. Όπως δεν άρεσε ο Δανίλ, ο Σεδράχ και ο Μισάχ και ο Αθενεγό, που τρώγανε όσπρια και νερό. Θέλεις να μην αρέσεις τους ανθρώπους? Εγώ θέλω.
Θέλεις να αρέσεις στον Χριστό? Αυτό είναι να δεις αν θέλω. Αλλά για να αρέσεις στον Χριστό, δεν θα αρέσεις τους ανθρώπους. Δεν γίνεται να δουλεύεις δύο κυρίους. Δεν γίνεται. Ή τον έναν θα μισήσεις τον Χριστό και τον άλλον θα αγαπήσεις τα εδέσματα του βασιλέως και τον βασιλέα της Βαβυλώνας, ή στον έναν τον Χριστό θα προσκοληθείς και τον άλλον, τη Βαβυλώνα, θα τον περιφρονήσεις. Σήμερα, αδελφοί, πιστεύω, βάσιμα το πιστεύω, ότι ο Θεός μας φανερώνει δύο δρόμους. Ένας δρόμος είναι ο δρόμος της απόλυτης ευλογίας, της ιδιαιτερότητας που χρειάζεται, που απαιτείται ο Χριστός για να κάνει το έργο του εκεί στους εξόριστους της Βαβυλώνας. Με ποιο τρόπο ο Θεός θα βόηθαγε ένα ολόκληρο λαό αν δεν υπήρχε ο Δανιήλ να είναι δίπλα στο βασιλιά? Με ποιο τρόπο? Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι. Γιατί είναι καιρή κακή, ήταν καιρή κακή για 70 χρόνια στο λαό Ισραήλ εκεί στην εξορία. Πολύ κακή καιρή. Αλλά ο Θεός πρόβλεψε παρηγοριά, σωτηρία, ενίσχυση, διατήρηση ζωής μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, του πρώτου έτους του Κύρους, του Κύρου του Βασιλέως, που θα δώσει εντολή: γυρίστε όλοι στην Ιερουσαλήμ. Και σε εμάς μέχρι να έρθει η στιγμή που θα έρθει ο Θεός και θα δώσει εντολή, όχι στον Κύρο αλλά στον Ιησού Χριστό, πηγαίνει να παραλάβει την Εκκλησία. Αλλά μέχρι τότε, αδερφοί, έχουμε μπροστά μας το δρόμο της ευλογίας, και μάλιστα της ιδιαίτερης ευλογίας. Και εμείς είμαστε ζηλωτές. Θέλω να είμαστε ζηλωτές. Θέλω να είμαι και θέλω να είμαστε. Θέλω να είναι η οικογένειά μου ζηλωτές. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, η γυναίκα μου. Θέλω να είναι η εκκλησία που υπηρετούμε, που είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι. Ζηλωτές των πνευματικών. Ζηλωτές της ιδιαίτερης ευλογίας. Θέλω να είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε να βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Να δοξάζεται ο Χριστός. Τι άλλο θέλουμε, αδερφοί? Να βλέπουμε να δοξάζεται ο Χριστός. Θέλουμε τίποτα άλλο? Έρχεται ο Κύριος να δούμε τη δόξα Του. Και να είμαστε συμμέτοχοι, όχι αλλοτρίων αμαρτημάτων, αλλά συμμέτοχοι της δόξης του Χριστού. Είναι ο κατάλληλος καιρός για να περπατήσουμε στον ιδιαίτερο αυτό δρόμο. Μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι, παιδιά, είναι ο κατάλληλος χρόνος. Είναι η κατάλληλη καιρή, η καιρή κακή. Και από εμάς εξαρτάται. Γιατί ο Θεός μας τα διδάσκει, μας τα φανερώνει. Και εμείς πρέπει να πούμε: Κύριε, βόηθα μας. Αλλά υπάρχει και ο άλλος δρόμος, ο δρόμος της κατάρας, που ξεκινάει από το λίγο και φτάνει στο πολύ και στο πάρα πολύ. Θυμάμαι, και θα το ξαναπώ, όταν ήμουν καινούριο στην πίστη, μου μίλησε το Πνεύμα το Άγιο και μου λέει: δεν θέλω να περπατάς μεταξύ δύο φρονιμάτων. Και δεν το κατάλαβα. Και πήγα στον Κύριο και λέω: τι σημαίνει αυτό, Χριστέ μου? Φανέρωσέ μου. Και μου δείξε μια όραση ο Θεός. Να περπατάω ανάμεσα σε δύο κράσπεδα. Τα κράσπεδα είναι το άκρον του πεζοδρομίου. Το τσιμεντένιο. Και ήταν δύο, και το ένα πόδι πάταγε στο ένα και το άλλο πόδι στο άλλο. Και περπάταγα γρήγορα, καμαρωτός και ωραία και χαρούμενος. Αλλά καθώς περπάταγα, έβλεπα ότι άρχισε μια κλίση, μια διαφοροποίηση στο δεξί από το αριστερό. Το δεξί πήγαινε λίγο πιο κάτω. Στην αρχή δεν το κατάλαβα και ήταν και λίγο και δεν με ενοχλούσε. Αλλά όσο προχωρούσε, αυτό μεγάλωνε. Και άρχισα να χωλαίνω. Και έτσι λέει ο λόγος του Θεού: μη χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων. Και άρχισα να κουτσένω. Στην αρχή κούτσενα λίγο. Όσο προχωρούσα, κούτσενα λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο, λίγο περισσότερο. Και κάποια στιγμή δεν μπορούσα άλλο. Έμεινε το ένα πόδι κάτω και το άλλο δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει.
σταμάτησα. Και εκεί είναι το τέλος. Εκεί, από εκεί και πέρα αρχίζει η κατάρα. Μακριά από το Θεό. Μακριά από το θέλημα του Θεού. Που δεν μπορεί πια ο άνθρωπος να επιστρέψει. Και να θέλει, δεν μπορεί. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα να εκλέξουμε την αγαθή μερίδα που δεν θα μας αφαιρεθεί στον αιώνα. Αμήν. Αυτό που μας λείπει, ένσαση λείπει. Η Μαρία λέει, η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα, λέει στη Μάρθα. Και εμείς θέλουμε σήμερα να εκλέξουμε την αγαθή μερίδα. Ποια είναι αυτή η αγαθή μερίδα? Από τους πολλούς λίγους. Από τους λίγους ελάχιστος. Και από τους ελάχιστος εσύ, αδερφέ. Αλλά και εσύ και εγώ και εμείς και όλοι μας. Αμήν. Το ζηλεύουμε αυτό, το θέλουμε. Εγώ τι να σας πω. Κάθε φορά που σκέφτομαι το κουμκουάτ, το δικό μου, χαίρομαι για τον πρώτο χρόνο, ραγίζει η καρδιά μου για το δεύτερο και ευχαριστώ τον Θεό για το μάθημα που μου έδωσε από το κουμκουάτ. Θέλω όμως να είμαι ένα καλό κουμκουάτ. Κι ας μην αρέσω στους άλλους, αλλά θα αρέσω σε αυτόν που με φύτεψε. Αμήν, αδερφοί. Θέλω να αρέσω στο Χριστό. Αμήν. Μόνο στο Χριστό. Θέλουμε να αρέσουμε στο Χριστό. Και μόνο στο Χριστό. Αμήν. Αμήν. Θέλουμε να αρέσουμε στον Κύριο των Κυρίων, στον αγαπημένο μας, σε αυτόν με τον οποίο πρόκειται σε λίγο να παντρευτούμε. Αμήν. Και εδώ τέλειωσε η σειρά μας, το σχέδιο και το έργο του Θεού.